Οι υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού βρέθηκαν μεταξύ των βασικότερων θεμάτων που συζήτησε η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά με τους τοπικούς φορείς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων του νομού Ροδόπης, κατά την περιοδία της στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα μέσα στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, η κυρία Γεννηματά παρουσίασε τις βασικές θέσεις του Κινάλ και τις πρωτοβουλίες που θα έπρεπε, όπως είπε, να ληφθούν από μεριά της κυβέρνησης. Πριν τη σύσκεψη, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, ενώ στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Κομωτινής Ιωάννη Γκαράνη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Έλα, Δήμαρχε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας κάνει. Γεια σας. Τι είναι, Ματιά. Όπως βλέπεις και εμείς δεν φιλιόμαστε. Ανεβαίνοντας καταφέρνοντας. Έχουμε παγκόσμιο παράδειγμα στη Θράκη συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών, που αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει και στη γειτονική Τουρκία, τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Κινάλ, όπου και επισήμανε ότι πρέπει να παραμείνει το σύμβολο παγκόσμιου πολιτισμού. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί εδώ στη Θράκη έχουμε ένα παγκόσμιο παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών. Αυτό που δυστυχώς δεν συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Και ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την τελευταία ενέργεια σε σχέση με την Αγία Σοφιά, που είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σύμβολο παγκόσμιου πολιτισμού που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις, οφείλει να αντιδράσει τώρα ώστε να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη απόφαση που είναι και προσβλητική και προκλητική από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν. Αναφερόμενη στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Γεννηματά σημείωσε ότι πάλι δοκιμάζεται από τις άστοχες και καθυστερημένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αντέχει νέο lockdown και αναφέρθηκε στις 150 προτάσεις του Κινάλ. Τώρα, όσο αφορά την περιοχή, μια περιοχή με σημαντικά προβλήματα, μια περιοχή στην οποία το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αλλά και ο ίδιος ο Γιώργος Γεννηματάς είχαν σκύψει. Όχι μόνο με αγωνία, αλλά με προτάσεις, με κίνητρα, με συγκεκριμένες μελέτες για την ανάπτυξή της. Είναι μια περιοχή που και πάλι δοκιμάζεται από τις άστοχες, καθυστερημένες και λανθασμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στη δεύτερη φάση της πανδημίας έδωσε το μήνυμα και το σήμα της χαλάρωσης. Στη συνέχεια πήρε αποφάσεις να κλείσει διόδους χωρίς κανένα σχεδιασμό και άνοιξε μία δίωδο προς τη χώρα χωρίς να έχει προαπαιτούμενο να υπάρξει υγειονομικό πρωτόκολλο και συγκεκριμένες απαιτήσεις για όσους εισέρχονται στον τόπο. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε και νέα κρούσματα, το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα και επιπτώσεις στην περιοχή πέρα από τις αρχικές και βεβαίως τώρα τρέχει και δεν φτάνει η κυβέρνηση να επιβάλλει εκ των υστέρων υγειονομικά μέτρα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το βλέποντας και κάνοντας. Η χώρα δεν αντέχει νέο lockdown, ούτε γενικό, ούτε τοπικό. Και γι' αυτό ακριβώς από την αρχή το κίνημα αλλαγής είχε προτείνει να υπάρξουν υγειονομικά πρωτόκολλα, διμερείς συμφωνίες, να είναι υποχρεωτική η απόδειξη, αρνητική απόδειξη εξέτασης των κορονοϊό πριν μπουν οι τουρίστες στη χώρα και βεβαίως κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πολλά τεστ έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν το πρόβλημα εγκαίρως, να γίνεται σοβαρή και αξιόπιστη η χνηλάτιση και άρα ο περιορισμός των κρουσμάτων που είναι και το ζητούμενο για όλους μας. Και ταυτόχρονα είναι φανερό ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των μικρομεσαίων, του τουρισμού, των αγροτών, είναι ανεπαρκή, καθυστερημένα και υλοποιούνται με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε στη Βουλή να απαντήσει σε ερώτησή μου, από το βήμα της Βουλής αναγκάστηκε να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα.
από μόνος του αποδέχθηκε ότι τα όσα μέχρι τώρα είχε αποφασίσει η κυβέρνηση δεν ήταν αρκετά και το γεγονός ότι ανακοίνωσε μέτρα για τον τουρισμό μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η καθυστέρηση αντίδρασης. Και το τονίζω αυτό γιατί το πού θα φτάσει η ύφεση και η ανεργία για φέτος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα μπορέσει να σώσει η χώρα μας από αυτή τη σεζόν του τουρισμού. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής είναι εδώ, 150 προτάσεις για όλα τα θέματα και για την υγειονομική θωράκιση της χώρας αλλά και για την ανάπτυξη και το να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία μας είναι εδώ και προσφέρουν λύσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει παρά να τις υιοθετήσει. Και ίσως οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι υπάρχει βαθιά ιστορική διαδρομή και προσφορά της παράταξής μας αλλά και του ίδιου ιδιώτου κίνηματα στην Θράκη με πολύ συγκεκριμένες πράξεις, αποφάσεις και κίνητρα. Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια και αφού έχει κυλήσει τόσο νερό, βρισκόμαστε αντιμέτωποι πάλι με πολύ σημαντικά προβλήματα στην περιοχή και την ανάγκη να σχεδιαστούν κίνητρα για την ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και να σχεδιαστεί εξ αρχής η ανάπτυξη για την περιοχή.